το δικό σας σχολείο. Υπάρχει ένα ποίημα της Ορσάν Σαΐρ που ανάμεσα στα άλλα λέει ότι κανένας δεν βάζει το παιδί σε μια βάρκα εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά. Και το ερώτημα είναι τι είναι αυτό που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους να φορτωθούν σε αυτό το πλοιάριο και να βρεθούν γυναίκες, παιδιά Σαμπάρι. Στον πάτο της θάλασσας που δεν θα δούμε ποτέ. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει γνωρίσει τον εμφύλιο και τον διαμελισμό σαν αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011, επεμβάσεις τον οποίο το αποτέλεσμα χαιρέτησαν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θα θυμίσω στον κύριο Βίτσα ότι η κυρία Ρένα Δούρου, που τότε ήταν υπεύθυνη ευρωπαϊκής πολιτικής, μίλησε για ιστορικές στιγμές στη Λιβύη. Μια κατάσταση. Δεν είναι η κυρία Δούρου εδώ παρούσα, αλλά θέλω να πω το 2011 δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα συμβεί το 2023. Ψάχτε να δείτε τι λέγατε τώρα, επειδή ακούμε τώρα και διάφορα εδώ πέρα για το πώς έγινε αυτός ο διαμελισμός. Ακολούθησε μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστολής των κατετραγμένων με κέντρα συγκέντρωση, με Frontex, με ένα άθλιο νέο μεταναστευτικό σύμφωνο, το οποίο όπως υπόθηκε, τι κάνει, βάζει μία τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους, 20 χιλιάρικα, και τους πασάρει ο ένας στους άλλους οι κυβερνήσεις, οι αστικές, αυτές οι κυβερνήσεις που βάλαν πλάτη και η ελληνική και μέσω της Ούδας στο διαμελισμό της Λιβύης τότε, για να πλουτίζουν τα μονοπόλια τους στα ενεργειακά σε αυτή τη χώρα, τους βάζουν μία τιμή και λένε να τους πετάξουν έξω. Και θέλω να πω ότι εάν πρέπει να ένα στοιχειώδες σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, να αποφευθούν οι λέξεις και οι χαρακτηρισμοί που ακούγονται ακόμα και σήμερα περί παράτυπων, λαθρέων, περί εμποδίων, περί απόθυσης, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πολιτική. Μάλιστα. Που κάνει και με τη συμμετοχή των ελληνικών κυβερνήσεων έχει μετατρέψει την Ελλάδα. Απ' την άλλη, ο αντίλογος, κύριε Σερντάκη, είναι ότι αν αφήσει τα πάντα όλα ανοιχτά. Του Δουβλίνου δεν είναι έτσι. Γιατί λες και οι κυβερνήσεις με τη συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές είναι που μετέτρεψαν τη χώρα μας σε μια ολόκληρο στρατόπεδο συγκέντρωση. Πάντως, το 2015, μέχρι να γίνει η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είχαμε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Ναι, γιατί. Και να πω το εξής, επειδή λέμε για ένα νέο συμφωνό για το προσφυγικό κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Δυτικός Πολιτισμός έχει κάνει κουρελόχαρτο τη συνθήκη της Γενέβης με τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες. Μάλιστα. Αυτή είναι και τα αποτελέσματα αυτού του πολιτισμού που είναι γραμμένα με κέρδη και μετρούνται με ευρώ και με εκατομμύρια, βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω από την πύλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερντάκη, για το δικό σας διδίκες παρέμβαση. Και Άρη, να πω μόνο ότι αύριο, για να σταματήσει αυτή η κατάσταση και για να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας, τα συνδικάτα οργανώνουν μεγάλη κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Μάλιστα. 8 η ώρα. Για τον στόχο του ΚΚΕ στις εκλογές. Λοιπόν, εκεί να πω ότι δεν θέλω να στεναχωρήσω τον κύριο Καραγκούνη, αλλά οι προβλέψεις που λέει μια καλύτερο οικονομικό περιβάλλον δεν επιβεβαιώνται διεθνώς. Και όσον αφορά για σταθερότητα γεωπολιτική, ούτε αυτή επιβεβαιώνεται. Μάλλον πάμε σε μια μεγαλύτερη επιβράδυνση και σε μια ορίμανση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης και μάλλον πάμε σε μια όξυνση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και διάχυση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε και αστικά επιτελεία. Και σε ό,τι αφορά στο διακύβευμα της ΚΑΛΠ, πρώτα απ' όλα να πω ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχουμε και στις προηγούμενες εκλογές. Το λέγαμε και πριν. Δεν είναι μεγάλες οι. Παρ' όλα αυτά τα κόμματα δεν συμφωνούν σε μια κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως, γιατί θέλουν με έναν εκβιασμό και μάλιστα τώρα αντιπάμε και τον Αύγουστο, είπε κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης, έχει μπουχτίσει και ο κόσμος. Αυτό να πάει μία ψήφος και όπου να είναι. Ποιο είναι το θέμα? Θα έχουμε μία αυτοδύναμη αντιλαϊκή πολιτική σαν αυτή που γνωρίσαμε 4 χρόνια. Γιατί αν 4 χρόνια αντιμετώπιζε το εργατικό κίνημα και τα λαϊκά στρώματα τη Νέα Δημοκρατία, μια χαρά θα ήταν. Ένταξη Σουηδίας, Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Πάνω από 250 ψήφους στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Παράδοση του ελληνικού στο Λάτσι. Πάνω από 250 ψήφους.
μετατροπή της Ελευσίνας σε ειδική οικονομική ζώνη. Γι' αυτό λέτε το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε όλα αυτά. Δηλαδή, μάλιστα. Θέλω να πω, σαφές. Το θέμα δεν είναι να έχουμε μία συμπολιτευόμενη συμπολίτευση και μία αντιπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Το θέμα είναι να υπάρχει επί της ουσίας μία αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Αυτό το εκφράζει το ΚΚΕ και δεν περιμένει τις εκλογές.